σας για τη διαδικασία σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο συντονιστής της συζήτησης, ο κύριος Κωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Αμερικανικού Επιμελητηρίου. Κύριε Κωστόπουλο. Καλή σας ημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καταρχήν να σας πω γιατί τόσο το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο όσο και άλλοι οργανισμοί πολύ διακριτικά υποστηρίζουμε αυτή τη συζήτηση που κάνει το Υπουργείο. Πλάι σε αυτήν την ιδέα για να συζητήσουμε συντάχθηκε και το Ελληνοαμερικανικό, συντάχθηκε το Ιδρυματικό Πνευματικότητα του ΕΒΕΑ, συντάχθηκε ο Σύνδημος Βιομηχανιών Ελλάδος, συντάχθηκε το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Πνευματικότητας του MIT, καθώς και το Πρόγραμμα Πνευματικότητας Εθνικής Τράπεζας. Στην πορεία, όταν είδαμε πώς εξελίσσεται, αντίστοιχα ήρθε το Πρόγραμμα Πνευματικότητας της Eurobank του ΕΕ. Που και αυτό βοήθησε με τον τρόπο του. Αυτό όλο αντανακλά την βούληση που τουλάχιστον εμείς από τον ιδιωτικό τομέα έχουμε και που είδαμε αυτή τη φορά και από τη δημόσια διοίκηση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι η επιχειρηματικότητα και των νεοφυλών επιχειρήσεων αλλά ουσιαστικά όλων των επιχειρήσεων. Μπροστά σε αυτές τις πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τελικά συνέχεια, να ενώσουμε δυνάμεις. Με αυτή λοιπόν τη λογική, ακούσαμε πολύ θετικά την ιδέα που είχε ο Υπουργός κ. Γιορτατάς μαζί με τον Υπουργό κ. Γιωργακάκη, αντί να κάτσουν και να σχεδιάσουν τα οποιαδήποτε νέα βήματα σε σχέση με την αξιοποίηση αυτού του πραγματικά μοναδικού θεσμού για την κοινωνία μας που είναι τα ΚΕΠ, να κάνουμε μια συζήτηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πρωτόγνωρο και νομίζω ότι αξίζει όλοι όσοι είμαστε στις επιχειρήσεις αλλά και στη δημόσια διοίκηση να το αξιοποιήσουμε, να βάλουμε τις ιδέες μας και ενδεχομένως κάποια πράγματα να καταλήξουμε ότι μπορούν να γίνουν γιατί είναι χρήσιμα για όλους μας ή κάποια πράγματα τελικά δεν αξίζει να γίνουν γιατί περισσότερο θόρυβο θα δημιουργήσουν. Γυρίσαμε με πολύ επιτυχία 12 διαφορετικές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, τις οποίες επιλέξαμε πολύ προσεκτικά, αναλύοντας τα διαφορετικά τοπικά επιχειρηματικά οικοσυστήματα που έχει κάθε μια. Συζητήσαμε με επιχειρηματίες, νεότερους και παλαιότερους, με τα τοπικά επιμελητήρια, με τους δήμους, με ανθρώπους από διάφορους κλάδους, είτε είναι από την υποτεχνία και την βιομηχανία, είτε είναι από το πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Και συζητήσαμε με αρκετούς νέους, οι οποίοι ξεκινάνε τώρα. Ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και από εκεί θα πρέπει νομίζω να ξεκινήσουμε, είναι ότι η επιχειρηματικότητα με τον ένα με τον άλλο τρόπο δεν αφορά μόνο κάποιους, μας αφορά όλους, ακόμα και αυτούς που δουλεύουν στη δημόσια διοίκηση. Είναι ουσιαστικά είναι η καύσιμη ύλη όλου του οικοσυστήματός μας και για μένα δεν περιορίζεται στις καινούργιες εταιρείες ή στις εντυπωσιακές εταιρείες ή σε εταιρείες τεχνολογίας. Η επιχειρηματικότητα είναι παντού. Η επιχειρηματικότητα είναι τα δικτυακά γραφεία, είναι τα λογιστικά γραφεία, είναι ο φούρνος της γειτονιάς, είναι τα εμπορικά καταστήματα, είναι όμως και νέοι οι οποίοι έχουν σπουδάσει στα υπέροχα πανεπιστήμια μας και έχουν πολύ ωραίες ιδέες και πρέπει να στηριχθούν. Άρα, τι ζητάμε από τη σημερινή συζήτηση? Καταρχήν, να ακούσουμε εσάς και να μας δώσετε μια πρώτη εικόνα για το πώς θεωρείτε ότι είναι το επιχειρήν εδώ στην περιοχή, ποια είναι τα δομικά του εμπόδια, αναφορικά με το τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, έτσι γιατί προφανώς ένα δομικό εμπόδιο είναι η έλλειψη χρηματοδοτήσεων, δυστυχώς δεν είμαστε τράπεζες. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ενώνοντας δυνάμεις μας, τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τους υφιστάμενους επιχειρηματίες, νέα εργαλεία, μας είπανε πάρα πολλοί επαγγελματίες ότι την Ελλάδα το βασικό του πρόβλημα είναι ο ψηφιακός αναλφαβητισμός.
ακούνε για τη ουσιακή σύγκληση και για την τέταρτη μηχανική επανάσταση και για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνει η κυβέρνηση, πάρα πολλοί από τους συναδέλφους μας επιχειρηματίες εξακολουθούν και στερούνται βασικών δεξιοτήτων για να συμμετέχουν σε όλο αυτό το νέο περιβάλλον. Ακούσαμε ότι τους λείπει ενημέρωση. Ναι, μεν γίνονται πάρα πολλά πράγματα, ιδίως εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής έχουμε συνέχεια εκδηλώσει για την επιχειρηματικότητα. Στην πράξη όμως υπάρχουν πάρα πολλά κενά αναφορικά με αυτούς που πραγματικά ξέρουν πέντε πράγματα ή αναζητούν πέντε πράγματα περισσότερο. Άρα, πώς βλέπετε εσείς την επιχειρηματικότητα εδώ στην περιοχή, το πρώτο, δομικά εμπόδια, το δεύτερο, και το τρίτο είναι αυτό το μοναδικό δίκτυο των ΚΕΠ μπορεί να βοηθήσει στο να επικοινωνηθούν, να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας καλύτερα για πράγματα τα οποία κάνουν το τοπικό επιμελητήριο, το τοπική φορείς, ο Δήμος, άλλοι οργανισμοί από την Αττική και από όλη την Ελλάδα και τελικά με αυτόν τον τρόπο κάποιοι άνθρωποι που χρειάζονται περισσότερη καλύτερη ενημέρωση να βοηθηθούν. Αυτή τη συζήτηση θέλουμε να κάνουμε. Να τονίσω ότι το λέμε σε όλες τις συναντήσεις μας, δεν αφορά νέες υπηρεσίες που καλείται να δημιουργήσει ή να πάρει από άλλους οργανισμούς η δομή των ΚΕΠ και να τα παράσχει μέσα από, μέσα από τα ΚΕΠ. Δεν αφορά νέα καθήκοντα που θα πρέπει να κάνουν τα στελέχη των ΚΕΠ. Λέω και ξαναλέω ένα παράδειγμα που είχαμε μια συζήτηση με μια υπάλληλο του ΚΕΠ στα Καστοριά, η οποία είπε: εγώ θέλω να βοηθήσω πάρα πολύ. Αλλά στην ηλικία που είμαι, δεν μπορώ να γίνω σύμβουλος επιχειρήσεων. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα, αλίμονο. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε είναι όταν σε όλο τον κόσμο η πληροφόρηση είναι άμεση, είναι διαρκής, είναι δωρεάν, είναι εύκολη. Εάν έχω 1.070 σημεία σε όλη την Ελλάδα και έχω έναν οργανισμό όπως είναι ο Δήμος εδώ και κάνει μια εξαιρετική πρωτοβουλία για την επιχειρηματικότητα, μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο τους δημότες της περιοχής αλλά όλους τους επιχειρηματίες, αν μπορώ να τα επικοινωνήσω αυτά τα εργαλεία, αν μπορώ να τα επικοινωνήσω αυτά τα προγράμματα μέσα από τα νέα ψηφιακά εργαλεία, αξιοποιώντας αυτό το δίκτυο. Τίποτα παραπάνω. Άρα, δείχνοντάς μου εύχομαι κατανόηση που δεν σας ξέρω προσωπικά, άρα απλά θα λέω ονόματα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και με την άδεια των αντιδημάρχων να ξεκινήσουμε από τους επιχειρηματίες που έχουμε εδώ κοντά μας σήμερα. Βλέπω, καταρχήν, έχουμε τον κύριο Τζελαλίδη, που είναι ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών, Βιομηχανιών και Εμπόρων και Επαγγελματιών των Αθηνών, που από ό,τι κατάλαβα έχει φέρει και ενισχύσεις. Μία πρώτη εικόνα, αν θέλετε, να μοιραστείτε μαζί μας για το πώς βλέπετε την επιχειρηματικότητα εδώ στην περιοχή.